Κύριε Φάβα, στο πρόσφατο, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Φιλοζωικού. Τι ακριβώς αφορά και τι αλλαγές θα δούμε εμείς οι Δημότες με αυτό το συμφωνητικό? Σκοπός και αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης είναι η ταχύτερη εξυπηρέτηση στα συμβάντα, δηλαδή στα περιστατικά τα οποία έχουμε με αδέσποτα ζώα, τα οποία φυσικά έχουμε στην πόλη μας. Ξεκίνησε αυτή η συνεργασία με το γεγονός ότι, έχοντας παρατηρήσει ότι παρόλο που έχουμε πρόγραμμα στηρώσεων στην πόλη της Καλαμάτας, βλέπαμε μία αύξηση του πληθυσμού των αδεσπότων. Αυτό φυσικά οφείλεται σε πάρα πολλούς λόγους, αλλά το κυριότερο ήταν ότι παρόλο που γίνονταν οι στηρώσεις, ενδεχομένως να αργούσαμε στις περισυλλογές και για το λόγο αυτό να μην προλαβαίναμε κάποιες γένες, άρα αυτόματα δημιουργούντουσαν νέα ζώα προς στήρωση και καταλαβαίνετε ότι αυτός ήταν ένας φαύλος κύκλος. Έτσι λοιπόν, στη νέα σύμβαση, στη νέα προκήρυξη την οποία έχουμε κάνει για την περισυλλογή και την στήρωση των αδεσπότων, έχουμε βάλει ότι ο χρόνος διάρκειας που πρέπει να επεμβαίνει ο εργολάβος είναι 1 ώρα και 30 λεπτά. Δηλαδή, άμεσα με το που δεχόμαστε την κλίση, θα πρέπει ο εργολάβος να παρεμβαίνει, να κάνει την περισυλλογή και φυσικά να το οδηγεί το ζώο στον κτηνίατρο με τον οποίο έχει σύμβαση ο Δήμος, για να προβαίνει στις ανάλογες κτηνιατρικές πράξεις οι οποίες επιβάλλονται από τον νόμο. Δηλαδή, τη στήρωση, τη σήμανση και φυσικά τον εμβολιασμό του ζώου και τα βιβλιάρια τα οποία πρέπει να έχει. Έτσι λοιπόν, στις περιπτώσεις που δεν έχει εργολάβο ο Δήμος, δηλαδή βρισκόμαστε σε μια διαγωνιστική διαδικασία, όπως για παράδειγμα είμαστε αυτή τη στιγμή, ή έχοντας τον εργολάβο αυτός αδυνατεί για τον οποιοδήποτε λόγο να παρεύει εντός του χρονικού διαστήματος της 1 ώρας και 30 λεπτών, αυτά βέβαια θα εμφαίνονται μέσα από ηλεκτρονικά μηνύματα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ των υπηρεσιών για τον εργολάβο, τότε θα στέλνουμε μήνυμα στον φιλοζωικό, ο οποίος θα ανταποκρίνεται άμεσα, θα πηγαίνει στην περισυλλογή του ζώου, θα το οδηγεί στον κτηνίατρο με τον οποίο συνεργάζεται ο Δήμος ή ακόμη και σε κτηνιάτρους που εθελοντικά θέλουν να βοηθήσουν. Έτσι, υπάρχουν έτσι, τέτοια, έχουν ακριβώς ενδιαφέρον. Ο νόμος 40-39 προβλέπει και την εθελοντική δράση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μας επιτρέπει να συνεργαζόμαστε με φιλοζωικά σωματεία, εφόσον υπάρχει έγγραφη συμφωνία που επετεύχθη με την τελευταία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και από εκεί και πέρα αυτοί να τα οδηγούν ή στον κτηνίατρο με τον οποίο έχει συμβληθεί ο Δήμος ή σε εθελοντές κτηνιάτρους, οι οποίοι βέβαια λειτουργούν νόμιμα και έχουν αδειοδοτηθεί νόμιμα στην Ελλάδα, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ένα σημαντικό ρόλο, να ξέρετε, θα παίξει η δημιουργία του καταφυγίου. Τι ακριβώς είναι το καταφύγιο αυτό, πού θα γίνει, πόσα ζώα θα φιλοξενεί? Το καταφύγιο των αδεσπότων θα γίνει στα όρια των Δήμων Μεσίνης και Καλαμάτας. Είναι μια διαδημοτική συνεργασία. Ακριβώς. Είναι μια διαδημοτική συνεργασία. Είναι ένα πρόγραμμα 750.000 ευρώ το οποίο θα επιχορηγηθούν οι δύο Δήμοι, προκειμένου να κατασκευαστεί αυτό το σύγχρονο καταφύγιο των αδεσπότων, όπου εκεί πέρα φυσικά θα υπάρχει και κτηνιατρική κλινική, κτηνιατρίο δηλαδή, και κτηνιατρική κλινική, όπου θα μπορούν ή ο κτηνίατρος του Δήμου, ο οποίος εδώ θα έχουμε τη δυνατότητα να προσλάβουμε πλέον και κτηνίατρο εμείς, ή κτηνίατροι εθελοντές να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για τη στήρωση κυρίως και τη σήμανση των αδέσποτων ζώων. Τώρα είμαστε στο στάδιο της ανάθεσης. Έχουμε κάνει μια προγραμματική σύμβαση ο Δήμος Καλαμάτας, ο Δήμος Μεσίνης και η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας, προκειμένου να ανατεθεί η σύνταξη της μελέτης σε μια εταιρεία η οποία πολύ σύντομα θα μας τη φέρει και ενδεχομένως να έχουμε και ανάδοχο μέσα στο έτος το 2021 για να ξεκινήσει. Μπορούμε να πούμε ότι ο νέος νόμος έγινε πιο ευέλικτος, σας λύνει λίγο τα χέρια για τις διαδικασίες? Ο νέος νόμος βοηθά πάρα πολύ στα άρθρα τα οποία μας αφορούν, στο να γίνονται ταχύτερα κάποιες διαδικασίες από αυτές τις οποίες είχαμε μέχρι τώρα. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι συνεργασίες με τα φιλοζωικά σωματεία είναι σημαντικές και βασιζόμενες στην αρχή της καλής πίστης, νομίζω ότι θα μπορούμε να έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Τέλος, κύριε Φάβα, θέλω να μας υπενθυμίσετε, κάποιοι άνθρωποι θα φύγουν για διακοπές, έχουν ζώα ή θα τα αφήσουν κάπου σε κάποιους ανθρώπους, ή δυστυχώς έχουμε δει και το φαινόμενο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, μια αύξηση, τα παρατάνε και φεύγουν. Ναι. Τι συμβουλεύετε? Κοιτάξτε, είναι ένα φαινόμενο αυτό το οποίο παρατηρείται καθημερινά. Θα πρέπει να ξέρει ο κάθε πολίτης που υιοθετεί ένα ζώο ότι αναλαμβάνει μια τεράστια ευθύνη απέναντί του. Το ζώο δεν είναι ένα άψυχο πράγμα, είναι ένα έψυχο, έχει ζωή, έχει ψυχή μέσα του, έχει συναισθήματα, άρα θα πρέπει να το φροντίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην περίπτωση δε
που το βαρεθεί, να το πω έτσι, και δεν το θέλει, θα πρέπει να ψάχνει ανάδοχη οικογένεια έτσι ώστε να το δώσει αυτό το ζωάκι. Εάν αδυνατεί, τότε υποχρεωτικά και σύμφωνα με τον νόμο μπορεί να απευθύνεται στον Δήμο, προκειμένου ο Δήμος να ψάξει για να υιοθετήσει αυτό το ζώο κάποιο τρίτο πρόσωπο.